κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για να αποτίσουμε χώρο στα εκατομμύρια των νεκρών σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας και στους δεκάδες συναδέρφους που χάσαμε στη μάχη ενάντια στην πανδημία κάνοντας το καθήκον τους. Ενός λεπτού σιγή. Η υπόσχεσή μας είναι ότι θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για την υγεία του λαού. Συναδέρφισσες και συνάδελφοι, φίλοι εκπρόσωποι κινήσεων και κομμάτων, κύριε Κουτσούμπα, Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ, ευχαριστούμε για την παρουσία και ξέρουμε τη σταθερή θέση του κόμματος που συμπίπτουν με τις θέσεις του σωματείου μας για τη διεκδίκηση της λαϊκής υγείας. Δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη σημερινή εκδήλωση, γιατί πέρυσι τέτοια μέρα εδώ, την ημέρα της γενικής απαγόρευσης, εμείς ξεκινήσαμε να δίνουμε διπλή μάχη. Μάχη ενάντια στην αρρώστια και μάχη ενάντια στην καταστολή. Εμείς εδώ ήμασταν που αντιμετωπίσαμε την εισβολή των ΜΑΤ για να σταματήσει δήθεν τη συγκέντρωση που θα προκαλούσε μολύνσεις και επιπλέον διασπορά του ιού. Από την αρχή είπαμε ότι η διασπορά του ιού γίνεται στους χώρους εργασίας, γίνεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γίνεται ακόμα και στα ίδια τα νοσοκομεία. Εκεί το ρίξανε στην ατομική ευθύνη, που όμως το αφήγημά τους περί ατομικής ευθύνης έχει καταρρεύσει, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Όλες οι καπιταλιστικές χώρες, με πρώτη την Αμερική, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έδωσαν αρνητικές εξετάσεις για τους λαούς. Τα συστήματα υγείας κατέρευσαν διότι ιδιωτικοποιήθηκαν. Στην Ιταλία καταργήθηκαν 35.000 κλίνες και μειώθηκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες οι υπηρετούντες υγειονομικοί. Στην πατρίδα μας, αντί να έχουμε αύξηση των μονίμων υγειονομικών, έχουμε μείωση. Και εκεί που μιλούσαμε για 30.000 κενά σε γιατρούς, νοσηλευτές και όλες τις άλλες ειδικότητες, φτάσαμε στο σημείο να είμαστε δήθεν ευχαριστημένοι από τις 5 και 8.000 επικουρικούς που προσέλαβε η κυβέρνηση, επικουρικούς με ημερομηνία λήξης, που ακόμα δεν έχει κάνει τίποτα ούτε και για τη στοιχειώδη μονιμοποίησή τους, που είναι πάρα πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση εξαιρετικά δύσκολη. Τα νοσοκομεία και ο Ευαγγελισμός έχουν φρακάρει. Έχουν φρακάρει οι μονάδες εντατικής θεραπείας και σε πάρα πολλά νοσοκομεία έχουν φρακάρει και οι απλές κλίνες για COVID. Ταυτόχρονα έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι προσελεύσεις και έχει αυξηθεί πολύ η θνητότητα στις non-COVID παθήσεις. Έχουν εφεύρει ένα φρικιαστικό όρο, την πλεονάζουσα θνητότητα. Σύμφωνα με αυτή την ορολογία, όταν τα περασμένα 5 χρόνια είχαμε μέση θνητότητα 120.000 συνανθρώπους το χρόνο, το 2020 είχαμε 130.000 θανάτους. Από αυτούς η μισή είναι από COVID. Η άλλη μισή είναι διότι εγκαταλείφθηκαν στο έλεος τους από ένα ιδιωτικοποιημένο ουσιαστικά σύστημα υγείας. Για τους non-COVID ασθενείς δεν μιλάνε, δεν παίρνουν κανένα μέτρο. Εδώ συγκεκριμένα έχουμε κλειστά τα 8 από τα 14 χειρουργεία. Έχουμε εντελώς κλειστή την καρδιοχειρουργική κλινική, που αυτό το διάστημα που είναι κλειστή θα είχαμε
να χειρουργήσουμε τουλάχιστον 100 άτομα. Δήθεν θα πάνε στον άσυλο, πόσους θα εξυπηρετήσει, και εκεί είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Δεν είναι κρατικό νοσοκομείο. Μιλάμε για την επίταξη. Αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση που κάνει η κυβέρνηση με τους κλινικάρχες είναι να πληρώνονται στο διπλάσιο για κάθε κλίνη από το νοσήλιο που δίνει ο ΕΟΠΗ. Και όχι μόνο αυτό, είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, και ταυτόχρονα ανεξάρτητα από το ποσοστό κάλυψης στα κρεβάτια, οι κλινικάρχες θα πληρώνονται στο σύνολο των κρεβατιών που έχουν δεσμευτεί. Αντίστοιχα, στα 4.000 κρεβάτια στον ιδιωτικό τομέα που είναι στο λεκανοπέδιο, ελάχιστα έχουν επιταχθεί, και από τις 230 κλίνες που είναι στον ιδιωτικό τομέα, αντίστοιχα ελάχιστες έχουν επιταχθεί. Εδώ λοιπόν καταραίει το αφήγημα περί συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Στην κυβέρνηση λένε ότι είναι ισοδύναμα αυτά τα δύο σκέλη. Στην αντιπολίτευση λένε ότι ότι ο ιδιωτικός τομέας θα είναι συμπληρωματικός. Τίποτα δεν ισχύει. Ο ιδιωτικός τομέας είναι κερδοφόρος, έσχρο κερδί, και εν μέσω κρίσης, τη στιγμή που έχουν τα νοσοκομεία μας διασωληνωμένους αρρώστους εκτός ΜΕΘ, δίπλα στον ιδιωτικό τομέα, στα 500 και στα 1000 μέτρα, υπάρχουν και νέες κλίνες με έντυρο προσωπικό, με εξοπλισμό, και εμείς εδώ θρυνούμε θανάτους, και αυτοί διαπραγματεύονται πότε θα πάρουν και πόσα θα πάρουν από τα χρήματα που θα αρπέξουν πάλι από το κράτος και από το ΕΟΠΗ και από τις τσέπες των αρρώστων. Ήδη έχουν διακομίσει non-COVID ασθενείς σε νοσοκομεία άλλα. Είδαμε χτες και τους δύο υπουργούς. Ο ένας πήγε στη Βόρεια Ελλάδα και ο άλλος ήρθε εδώ. Δεν ακούσαμε τίποτα, μα απολύτως τίποτα, για τα σημαντικά ζητήματα που αναφέρουμε. Δηλαδή, τίποτα επιπλέον για προσλήψεις. Καμία κουβέντα για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Καμία κουβέντα για το βαρύ και ανθυγιεινό που ζητάμε εμείς χρόνια τώρα. Τι λένε? Μάσκες, απόσταση, λύσιμο χεριών, υπομονή. Δηλαδή, η θεοποίηση πάλι της ατομικής ευθύνης. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μέσα σε όλα αυτά έχουμε και ζητήματα τρομοκρατίας. Πέρυσι τέτοιο καιρό με την εισβολή των ΜΑΤ τους αποθήσαμε. Πέρυσι στο ξεκίνημα της πανδημίας μας απαγόρευσαν να κάνουμε δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επειδή αποκαλύπταμε την αλήθεια, και αυτό το καταργήσαμε. Στη συνέχεια μας απαγόρευσαν να κάνουμε γενικές συνελεύσεις γιατί δήθεν θα διασπείραμε τον ιό. Όχι μόνο κάναμε και κρατήσαμε πραγματικά μέτρα προστασίας, αλλά ταυτόχρονα καταγγείλαμε ότι ο ιός διασπείρεται εδώ από την ανάπτυξη COVID και non-COVID ασθενών. Συνεχίστηκαν όμως οι παρεμβάσεις. Να καλούνται συνάδελφοι σε απολογία για ψήλου πείδημα. Να επιβάλλονται ποινές σε συναδέρφους ορθοπαιδικούς που δούλευαν 2 η ώρα τη νύχτα στα επίγοντα με στέρηση μισθού 15 ημερών, λες και είναι οι παύλουτοι που κάνανε το θανάσιμο αμάρτημα, αντί να τους επαινούν. Σε αυτά τα ζητήματα τρομοκρατίας και η σημερινή συγκέντρωση δίνει μια τεράστια απάντηση ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού η πάλι θα τη σπάσει, συνάδελφοι. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, όχι μόνο
ανοιχιονομικών αλλά όλου του μαζικού κινήματος. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στην κατάσταση που είμαστε για να μετατρέψουμε τη σημερινή μέρα από μια συμβολική εκδήλωση σε πραγματική ανάταση του κινήματος και των υγειονομικών και του υπόλοιπου λαϊκού κινήματος, και ευχαριστούμε τις κινήσεις και τις συλλογικότητες παραστέκονται έμπρακτα σήμερα στον αγώνα μας, είτε πολιτικές, είτε συνδικαλιστικές, είτε παραταξιακές. Η καλύτερη υπόσχεση που δίνουμε είναι να συνεχίσουμε το διπλό αγώνα. Ο διπλός αγώνας ενάντια στην νόσο που με αυταπάρνηση και με αυταθυσία δίνουν οι συναδελφοί μας, και ταυτόχρονα ο αγώνας για τα δικαιώματα των υγειονομικών και η διεκδίκηση των πραγματικών αναγκών. Είναι οι προσλήψεις χιλιάδων μονίμων συναδέλφων, είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να πάρουμε όλοι μας, να διεκδικήσουμε όλοι μας, είναι οι άδειες που πρέπει να πάρει το προσωπικό, είναι να σπάσει η τρομοκρατία. Εάν θέλουν να είμαστε κι εμείς πιο αποδοτικοί, θα πρέπει να σε επιβραβεύουν, αλλά όχι με ψεύτικα χειροκροτήματα. Γιατί το καρότο και το μαστίγιο το είδαμε. Πέρυσι τέτοιες μέρες βλέπαμε το καρότο και τώρα όσο δυσκολεύουν τα πράγματα χρησιμοποιούν το μαστίγιο. Γι' αυτό, συνάδελφοι, ο αγώνας συνεχίζεται και θα είμαστε παρόντες και το σωματείο μας να πρωτοστατεί, γιατί είναι φάρος αγώνων για όλη την Ελλάδα, αλλά και όλο το λαϊκό κίνημα να συμπαραστέκεται σαν μία βροδιά στους υγειονομικούς. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί κύριοι, που συμπαραστέκεται.